Καλώς ήρθατε στο De Profundis. Εκβαθέων λοιπόν και απόψε. Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση. Η λογική σε πάει από το Α στο Β, η φαντασία όμως σε πάει είναι η σωματοποίηση του υποσυνείδητου. Η εικονοποίηση του υποσυνείδητου, η ανάκληση όλων των εικόνων από το υποσυνείδητο, είτε γίνονται με επίγνωση στοχευμένα, είτε σε ανύποπτο χρόνο. Γιατί στην λογοτεχνία και ιδιαίτερα στην ποίηση, πάρα πολλές φορές η εικόνα και η μνήμη έρχεται εκεί που δεν την περιμένεις. Τη στιγμή της έμπνευσης επικαιροποιούνται ή χρωματίζονται κάποιες εικόνες από το βαθύ παρελθόν. Επικαιροποιούνται συναισθήματα. Είναι πάρα πολλές οι φορές σε ό,τι με αφορά που θέλοντας να αναφερθώ σε κάτι το οποίο δεν έχω ολοκληρώσει τη διαχείρισή του ή τη διευθέτησή του νοητικά είτε συναισθηματικά, έρχεται και ξαναέρχεται σε άτακτα χρονικά διαστήματα, υπομνήσκοντας πάντοτε ότι εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Σε πειράζω. Και με πειράζει. Η πιο εύγλωτη αποτύπωση μιας τέτοιας περίπτωσης είναι όταν σου υπαγορεύεται με αλφαγιώτα στον ύπνο ένα ολόκληρο κομμάτι. Το έχω ακούσει αυτό από φίλους έγκριτους μουσικούς. Ολόκληρο μουσικό κομμάτι, ένα τραγούδι ολόκληρο. Σηκώνονται ως υπνοβάτες μέσα στη νύχτα και γράφουν την παρτιτούρα, τη μελωδία που είδαν ή άκουσαν στον ύπνο τους. Όπως και στην περίπτωση τη δική μου, μου έχει συμβεί, όχι πάρα πολλές φορές, αλλά κάποιες φορές μου έχει συμβεί να σηκωθώ και να γράψω ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν. Ή ένα, μιλώ τώρα για τη στιχουργική, ή ένα κομμάτι που θα το ονομάσω ποιητικό, που είναι σε έμετρο ποιητικό λόγο και ελεύθερη απόδοση. Η φήμιση είναι μια καθαρή μνήμη, μια καθαρή αποτύπωση μνήμης. Θυμάμαι την πρώτη φορά που έκανα ποδήλατο. Θυμάμαι την πρώτη φορά που έκανα έρωτα. Θυμάμαι την πρώτη φορά που έπαιξα μπάλα. Φαντάζομαι σημαίνει κατά την άποψή μου ότι με βάση μία μνήμη, είτε δική μου είτε συλλογική μνήμη, φαντάζομαι ότι κάπως θα έπρεπε να έχει εξελιχθεί ένα γεγονός, ένα συμβάν, που μπορεί να μην είναι η ολοκλήρωσή του αυτό καθ' αυτό το συμβάν, αλλά έτσι όπως το φαντάζομαι ή έτσι όπως θα το ήθελα εγώ. Το φαντάζομαι είναι περισσότερο στη σφαίρα του εξοραϊσμού. Δηλαδή φαντάζομαι κάτι κακό, είναι ποσοστιαία πολύ μικρότερο από το φαντάζομαι κάτι στη δημιουργία. Δηλαδή πρέπει να είναι κανείς ένας άνθρωπος, μια πολύ ψυχοπαθητική προσωπικότητα για να φαντάζεται μόνο θανάτους, φέρετρα, αγγελτήρια θανάτων, το παιδί μου πεθαμένο, τη μάνα μου πεθαμένη, τον πατέρα μου πεθαμένο και να μην σκέφτομαι ας πούμε το παιδί μου που θα είναι ευτυχισμένο μεγαλώνοντας, η κοινωνία θα προαχθεί μέσα από συγκεκριμένες ιδεολογικές πορείες και ούτω. Η λέξη αλήθεια που συντίθεται από το στερητικό α και τη λέξη λύθη μας οδηγεί σε μια πραγματικότητα την οποία είτε την βιώνουμε ενσυνειδήτως είτε υποσυνειδήτως, είτε το ασύνειδο ή ασυνείδητο είναι αυτό που λειτουργεί. Την εισπράττω όπως και ο κάθε δημιουργός και δογματίζω έτσι, ο κάθε δημιουργός την εισπράττει ανάλογα με το τι κουβαλάει μέσα του. Η φαντασία, κατά την άποψή μου όπως τοποθετήθηκα και από την αρχή, σαφώς και είναι αλήθεια. Η δημιουργική φαντασία είναι ένα εργαλείο. Δηλαδή χρησιμοποιείς τη φαντασία για να φτιάξεις τον κόσμο σου ή τον κόσμο, αλλά τον κόσμο σου μιλάμε για τον
για τον πνευματικό δημιουργό ή τον καλλιτέχνη, να το φτιάξουμε καλύτερο. Η δημιουργική φαντασία είναι όταν παίρνω ακόμα και ένα αποτρόπαιο συμβάν και προσπαθώ όχι απαραίτητα να το εξοραίσω, αλλά να το κοινωνήσω με έναν τρόπο φαντασιακό φυσικά, έτσι, γιατί δεν μπορείς να δεις ποτέ ποιο θα είναι το τέλος και κατάληξη, αλλά να το δεις έτσι που να δημιουργεί εφρόσινα, αισιόδοξα συναισθήματα, θετικά συναισθήματα και θετικά μηνύματα. Δεν έχει νόημα να πούμε ότι ο COVID-189 θα είναι χειρότερος από τον COVID-19 και θα πεθάνουμε όλοι. Και αυτό το πράγμα να το κάνω θεατρικό έργο και να πέσουμε όλοι, και οι πρωταγωνιστές και το κοινό, ανάσκελα και να πεθάνουμε. Πιστεύω πως η φαντασία είναι φορέα γνώσης, διότι από όσα έχω προείπει ήδη, η φαντασία είναι ένα μέρος του όλου που λέγεται άνθρωπος. Το συνειδητό και το ασυνείδητο. Η φαντασία ως προέκταση λοιπόν αυτών των πραγμάτων, αυτών των, δεν μπορεί παρά να είναι η αλήθεια. Επειδή λείπω πάρα πολλά χρόνια από την πόλη, μέσα μου έχουν παγιωθεί κάποιες εικόνες. Για να μπορέσω λοιπόν να λειτουργήσω ως ένας παλιός σαλονικιός που είμαι, από τις ελάχιστες εναπομείνασες παλιές ελληνικές μακεδονικές οικογένειες, για να μπορέσω να λειτουργήσω λοιπόν, προβάλλω με τη μνήμη μου ή από τη μνήμη μου, με τη φαντασία πλέον, διότι δεν υπάρχει, είναι φανταστικό αυτό το οποίο προβάλλω, σε μία οδό στην οποία οδηπορώ, είτε είναι η Βενιζέλου, είτε είναι η Τσιμισκή, είτε είναι η Ιωνοδραγούμη, είτε η Πτολεμαίων, τις εικόνες που είχα στα παιδικά μου, στα φοιτητικά μου, στα όποια χρόνια, θεωρώ ότι σημάδεψαν τους περιπάτους μου. Αυτή λοιπόν η ανάκληση μνήμης του πραγματικού και η προέκτασή του στο σήμερα μη υπάρχοντος του πραγματικού, αλλά στη φαντασία μου, αυτό είναι και η απάντηση. Όταν ερωτευόμαστε, φανταζόμαστε ότι είμαστε κυρίαρχοι του σύμπαντος, ότι έχουμε κατακτήσει το απόλυτο, ότι για το έτερό μας ίμιση δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από μας. Αυτά στην αρχή. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου, πώς θα το διαχειριστεί αυτό σε ένα βάθος χρόνου με τη σχέση του και πόσο θα προκαλέσει στον άλλον άνθρωπο ανάλογα ή αντίστοιχα στοιχεία για να μπορέσει να υπάρχει η χημεία. Ο ποιητής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στην πραγματικότητα, στα απόνερα της κοινωνίας. Δεν είναι στην νόρμα, είναι έξω από την νόρμα. Μην τον εξοραίσουμε και πούμε, δηλαδή, άρα αφού είναι για τον ποιητή αυτό είναι κάτι σημαντικό. Όχι, δεν είναι καθόλου σημαντικό. Τον αντίον, είναι λιγότερο σημαντικό επειδή συμβαίνει σε έναν ποιητή, διότι είναι μια ισχνή μειοψηφία. Ο ποιητής είναι σύμφυτη της ζωής, έτσι όπως αυτή την βιώνουμε, με το φυσικό μας σώμα, με την νόησή μας και με την ψυχή μας. Δηλαδή και βιολογικά και ψυχολογικά και συναισθηματικά. Έχει και προσανατολισμό η φαντασία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανεξέλεγκτο. Έχει και προσανατολισμό, έχει και χρώμα, έχει και θεματική. Και έχει όπως ένα βιβλίο και εισαγωγή, πρόλογο, κυρίως θέμα, επίλογο, και έχει και περιεχόμενα.